Ευχαριστούμε τον κύριο αδελφή για αυτό το βραδινό να διαβάσουμε από τους ψαλμούς KZ 27, ψαλμός του Δαβίδ. Ευχαριστούμε τον Θεό με τη χάρη του κυρίου μας αδελφή. 524 σελίδα για τις ελληνικές γραφές του Βάμβα. Ψαλμός KZ 27, από την αρχή θα διαβάσω αδελφή μέχρι και το 4. Ψαλμός του Δαβίδ. Ο Κύριος είναι φως μου και σωτηρία μου, τι να θέλω φοβηθεί. Ο Κύριος είναι δύναμη της ζωής μου, από τίνος θέλω δηλιάσει. Ότε επλησίασαν επ' εμέ οι πονηρευόμενοι, δια να καταφάγωσε την σάρκα μου, οι αντίδικοι και οι εχθροί μου, αυτοί προσέκρουσαν και έπεσαν. Και αν παραταχθεί εναντίον μου στράτευμα, η καρδία μου δεν θέλει φοβηθεί. Και αν πόλεμο σηκωθεί επ' εμέ, και τότε θέλω ελπίζει. Εν εζήτησα παρά του Κυρίου, τούτο θέλω εξητεί. Το να κατοικώ εν το οίκο του Κυρίου πάσα στα σημέρα στη ζωή μου, να θεωρώ το κάλλος του Κυρίου και να επισκέπτομαι το ναόν αυτού. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ωραία επιθυμία. Και το λέω πάντοτε, αδελφοί, και το διαβάζω με τη χάρη του Θεού, αν δεν το προλάβει άλλος αδελφός, αυτό να δω τον ίδιο λόγο κάθε φορά παραμονή πρωτοχρονιάς. Ανθρώπινα ακούσαμε, είναι ημερομηνίες όλα αυτά. 23, 24, 25, και αν επιτρέψει ο Θεός, 26. Αλλά με τη χάρη του Θεού, αδελφοί, εδώ ο Δαβίδ έχει μια επιθυμία. Η επιθυμία αυτή γεννήθηκε όμως γιατί. Γιατί την έκανε εμπειρία στη ζωή του. Και εμείς, αδελφοί, όταν γευόμαστε και όπως ακούσαμε πολύ ωραία το Πνεύμα του Θεού που μας τα δίνει όλα με τη σειρά από την αρχή, από το πρώτο ομιλητή μέχρι και τώρα, άμα προσέξετε, βγαίνει ένα νόημα, αδελφοί. Βγαίνει ένα μήνυμα. Τι, να μείνουμε στο Χριστό. Αμήν, αδελφοί, να μείνουμε στον Κύριο. Να μείνουμε σε αυτά που μάθαμε. Γιατί θα γίνει εμπειρία μέσα στη ζωή μας, όπως είπε και ο Δαβίδ. Και η επιθυμία αυτή του Δαβίδ, αδελφοί, λέει στο 4, ένα ζήτησα παρά του Κυρίου. Μα είσαι βασιλιάς. Δεν θα ήθελες να έχεις, ξέρω εγώ, σαν τον ιό σου, που ήρθε μεθαύριο, να έχεις και εσύ 1000 γυναίκες. Πλούτη περισσότερο. Δεν θα ήθελες, Δαβίδ, και εσύ να έχεις μέρες περισσότερη δόξα. Σαν ένας άνθρωπος, φυσικός, θα λέγαμε βασιλιάς. Όχι. Όχι. Αλλά ένα ζήτησε, λέει, από τον Κύριο. Αυτό ζητάμε κι εμείς από τον Κύριο, αδελφοί μου. Και είναι ωραία να έχουμε αυτή την επιθυμία. Και για το 24 που θα επιτρέψει ο Θεός να έρθει. Για το 2024. Ποια είναι η επιθυμία σου, αδελφέ? Ποιος είναι ο στόχος σου? Τι βλέπεις? Τι αποβλέπεις για το 24? Να παντρευτώ. Ωραίο κι αυτό. Αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να επιτύχω στη δουλειά μου. Ωραίο κι αυτό. Αυτά είναι όλα εδώ για τη γη όμως. Εάν ο Θεός επιτρέψει πάνω απ' όλα. Αλλά να δούμε τώρα η ουσία του πράγματος για την ψυχή μας. Αδελφοί μου, για τη ζωή μας. Και εδώ λέει ο Δαβίδ ότι ένα ζήτησα παρά το Κύριο. Ένα, μόνο ένα ζητάς, Δαβίδ. Ένα. Ένα ζήτησα. Και τούτο θέλω εξητεί και θα συνεχίσω να το ζητάω. Εσύ το εξητάς, αδελφέ. Αδελφοί, εμείς το εξητάμε αυτό. Το θέλουμε. Τι? Να κατοικούμε εν το οίκο του Κυρίου πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Αλληλούια. Όσο ζω, Κύριε, όσο επιτρέπεις να ζήσω σε αυτή τη γη, ευχαριστούμε τον Θεό, να κατοικώ τον οίκο σου, να έρχομαι στην εκκλησία, ευχαριστούμε τον Θεό. Και τι να κάνεις εκεί, να βλέπεις τα 4 ντουβάρια, που είναι και ωραία εδώ πέρα έτσι, με εδάφια? Όχι, ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά να βλέπω και να θεωρώ το κάλλος του Κυρίου, αλληλούια, την ομορφιά του Κυρίου. Μα πού τη βλέπεις την ομορφιά του Κυρίου? Εδώ βλέπω μόνο ντουβάρια, τζάμια, αδελφούς. Αυτό ακριβώς. Τους αδελφούς. Αλληλούια. Αυτός είναι ο κάλλος του Κυρίου. Αυτή είναι η ομορφιά του Χριστού. Τι, η νύφη του Χριστού μας. Αδελφοί μου, είναι η ομορφιά του Κυρίου. Είναι η δόξα του Κυρίου επί της γης, αδελφοί. Πια η εκκλησία του, η νύφη του, που είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Ευχαριστούμε τον Θεό και έχουμε μεγάλη ευθύνη, αδελφοί, που κατοικούμε μέσα στον οίκο του Κυρίου, να κρατήσουμε την αλήθεια του Ιησού Χριστού. Αμήν, αδελφοί. Είναι καιρός πονηρός να υψώσουμε την αλήθεια του Χριστού μας, αδελφοί. Όπου σταθούμε, όπου βρεθούμε. Και όπως λέει πάντοτε και ο αδελφός μας ο Λευτέρης, δεν θα κάνουμε πίσω σε αυτά που μάθαμε στην υγιένουσα διδασκαλία, αδελφοί. Αλλά έχουμε ευθύνη να πολεμήσουμε, αδελφοί, να την κρατήσουμε αυτή την αλήθεια
Γιατί η αλήθεια, λέει, θα μας ελευθερώσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όχι το ψέμα. Όχι τα μπορεί έτσι, μπορεί αλλιώς. Όχι, η αλήθεια του Ιησού Χριστού θα μας ελευθερώσει. Και εδώ λέει, αυτή είναι η επιθυμία του Δαβίδ. Να κατοικώ στον οίκο του Κυρίου πάσα στα σημέρα της ζωής μου και να θεωρώ το κάλος του Κυρίου. Και τι να κάνω? Και να επισκέπτομαι το ναόν αυτού. Αλληλούια. Ποιος είναι τώρα αυτός ο ναός? Πού είναι αυτός ο ναός? Στον ουρανό. Να εισερχόμεθα, αδελφοί, στα Άγια των Αγίων. Αλληλούια. Να επιτρέπεις, Κύριε, και να έχω αυτή την επιθυμία και θα εξητώ όσο ζω να πηγαίνω στην εκκλησία. Να εκκλησιάζομαι, να συναθρίζομαι, να βρίσκομαι με τους αδελφούς μου σε κοινωνία με τα αλλήλων. Αλληλούια. Και τι να κάνω εκεί? Να εισερχόμεθα στο ναό του Θεού. Αλληλούια. Θα φέρουμε προσευχές, δεήσεις, παρεκκλήσεις και να πληρωνόμεθα με πνεύμα Άγιο, αδελφοί, για να μπαίνουμε μέσα στα Άγια των Αγίων. Και εκεί τι θα δούμε? Τι θα δούμε? Τη δόξα του Κυρίου. Την ομορφιά του Χριστού. Και τι θα γίνει εκεί? Θα αλλάξει η καρδούλα σου. Θα αλλάξει η καρδούλα μας. Θα αλλάξει η διάθεσή μας. Αδελφοί, αλλάζει ακόμα και η διάθεσή μας η εσωτερική. Ακόμα και η κούραση, η σωματική, η πνευματική. Τα πάντα αλλάζουν, αδελφοί. Το καταλαβαίνουμε. Όταν πήρε ο Κύριος τον Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο, στο όρος, λέει, περπατήσανε. Δεν πήγανε με τελεφερίκ, ούτε με γαϊδουράκια. Περπατήσανε και ανεβήκανε, κατάκοποι. Και οι τρεις μαθητές, λέει, πέσανε για ύπνο, κουράστηκαν. Αδελφοί, η διάθεσή τους, ύπνο. Και πολλές φορές, αδελφοί, γίνεται και σε εμάς αυτό. Θέλουμε να ανέβουμε στο όρος. Πάμε στα γόνατα, στην προσευχή, να ανέβουμε στο όρος. Και αφού ανεβαίνουμε στο όρος, αδελφοί, μας πιάνει ύπνος, υπνηλία, ε. Και καμιά φορά βλέπουμε στην προσευχή, αντί να δοξάσουμε τον Θεό, αδελφοί, τι γίνεται? Κοιμόμαστε. Ακούμε και κανένα ρουχαλιτό, το έχω ζήσει, ε, τελευταία. Και μπρρρ, φώναξα, λέω, αδελφέ, ξύπνα. Ε, ευχαριστούμε, εδώ προσευχή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τι γίνεται όμως? Κατάκοπος. Γιατί κάνεις έναν αγώνα να ανέβεις το όρος. Όταν όμως άνοιξε ο ουρανός, όταν κατέβηκε η παρουσία του Θεού, όταν μεταμορφώθη, αλλοιώθη η όψη του Χριστού, αδελφοί, ξύπνησε ο Πέτρος από τον ύπνο του, ε. Τον άγγιξε η νεφέλη του Κυρίου. Τον άγγιξε, αδελφοί, και τον ξύπνησε. Και τι άρχισε να λέει? Τι καλό είναι, Κύριε, να είμαστε εδώ. Αλληλούια. Τώρα ξύπνησες, Πέτρο? Ναι, τώρα ξύπνησα. Αλληλούια. Και αυτό έχουμε ανάγκη, αδελφοί. Να έρθει η παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Να έρθει η παρουσία του Θεού μέσα στην εκκλησία. Να έρθει η παρουσία μέσα στο ναό. Αλληλούια. Και τι να κάνει αυτή η παρουσία? Να μας αφυπνήσει. Να μας ξυπνήσει. Και να πούμε κι εμείς, Κύριε, θέλουμε να κατοικούμε στον οίκο σου. Πάσα στη σημαίρα τη ζωή μας. Και εκεί τι να πούμε? Καλό είναι σε εμάς. Να κάνουμε τρεις σκηνές, Κύριε. Μία για σένα, μία για τον Μωυσή, μία για τον Ηλία. Αλληλούια. Και βγαίνουν μετά λόγια δοξολογίας, αδελφοί. Και έτσι και ο Δαβίδ, αδελφοί, αυτή είναι η επιθυμία του, να κατοικεί στον οίκο του Κυρίου, αλλά να μπαίνει και στο ναό του Θεού, ε. Και αυτό θα εξητήσουμε και εμείς, αδελφοί. Και τότε ξέρετε τι άλλο μπορούμε να πούμε? Γι' αυτό το ξεκίνησα ανάποδα αυτό που διαβάσαμε. Τότε μπορούμε να πούμε με παρησία, όταν, αδελφοί, είμεθα στον οίκο του Θεού, όταν πληρωνόμεθα με Πνεύμα Άγιο, όταν γευόμαστε τον Κύριο και την αγάπη του αυτή, αδελφοί, γιατί είναι τρομερή η αγάπη του, ασύλληπτη. Δεν μπορούμε να την καταλάβουμε πολλές φορές, αδελφοί. Και πότε την καταλαβαίνεις? Όταν πέφτεις, όταν αμαρτάνεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όταν αποκάμεις. Αλλά όταν προσμένεις και λες, Κύριε, ήμαρτον. Ε, μετανοείς, επιστρέφεις και επιστρέφω. Και τότε ο Κύριος τι κάνει? Καίει την αγάπη του επάνω σου, σε λούζει, σε πλένει με το αίμα του και σου λέει, έλα παιδί μου, έλα τη γατέρα μου ξανά, έλα να σε ενδυναμώσω, έλα να σε δώσω δύναμη, ένα αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι, αδελφοί, λέει ο Δαβίδ, και αυτό θα πούμε και εμείς, αφού θέλουμε να στεκόμεθα στην παρουσία του Θεού, τότε ο Κύριος θα πούμε, είναι φως μου. Τότε θα βγει αυτό το στόμα, από το στόμα μας. Τότε θα πούμε ότι ο Κύριος είναι η σωτηρία μου. Ποιο να φοβηθώ? Αλληλούια. Πότε το λέμε αυτό? Όταν είμαστε γεμάτοι με παρουσία Θεού. Όταν είμαστε γεμάτοι, αδελφοί, με τον Κύριο. Όταν έχουμε μπει στα Άγια των Αγίων. Τότε μπορούμε να πούμε και αν. Τι να με κάνει άνθρωπος αν ο Θεός είναι μαζί μου. Ε? Αυτό χρειαζόμαστε. Όταν δεν γευόμαστε όμως με τον Θεό. Όταν δεν γευόμαστε την παρουσία του Θεού, αδελφοί. Πνιγόμαστε καμιά φορά σε μια κουταλιά νερό, όπως λέμε.
είναι μετά τα πράγματα δύσκολα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ενώ όταν είμαστε μέσα στο θέλημα του Θεού, μέσα στην παρουσία του Θεού, αδελφοί, γιατί ο Δαβίδ άνθρωπος κυνηγημένος, βασιλιάς, ναι μεν, αλλά ξέρουμε την ιστορία, πολλές φορές δοκιμάστηκε, τον κυνηγήσανε για να τον σκοτώσουν μέσα από την οικογένειά του κιόλας, από τα παιδιά του, ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά πού απέβλεπε, πού αποσκοπούσε, ποιος ήταν ο στόχος του? Ο ναός του Κυρίου, η παρουσία του Θεού, το θέλημα του Θεού, αδελφοί. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, αδελφοί, για όλα αυτά τα χρόνια που επέτρεψε ο Θεός να ζήσουμε. Και όπως λέει σε ένα σημείο του Σαμουήλ, Εβενέζερ, μέχρι τούδε μας βοήθησε ο Θεός. Τώρα δεν θα μας βοηθάει άλλο, αδελφοί? Δεν θα μας βοηθήσει άλλο? Βεβαίως. Εάν εμείς μείνουμε κοντά του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, αδελφοί. Και κλείνοντας με μια ευχή, αδελφοί, ευχαριστούμε τον Θεό μέσα από την καρδιά μου για το 24, για όλους μας. Για όλους μας, αδελφοί, διαβάζω, μόνο θα το διαβάσω και κατεβαίνω. Λέει στον Ψαλμό Κάπα 20, ευχαριστούμε, το γνωρίζουμε. Ο Κύριος να σε υπακούσει, λέει, εν ημέρα θλίψεως. Το όνομα του Θεού του Ιακώβ να σε υπερασπίσει. Να σε εξαποστείλει βοήθεια εκ του αγιαστηρίου και εκ της Ιών να σε υποστηρίξει. Να ενθυμηθεί πάσα στα προσφορά σου και να προσδεχθεί το ολοκαύτωμά σου. Να σου δώσει κατά την καρδία σου και να εκπληρώσει πάσαν βουλήν σου. Εις την σωτηρία σου θέλουμε χαρή και εις το όνομα του Θεού ημών θέλουμε υψώσει τα σημαίας. Ο Κύριος να εκπληρώσει πάντα τα αιτήματά σου. Αλληλούια. Ο Θεός να μας ευλογεί, αδελφοί, για το 2024, να πάρουμε αυτές τις σταθερές αποφάσεις, να μείνουμε κοντά στον Κύριο, να κάνουμε νέα συνθήκη, να προχωρήσουμε εν δυνάμει, αδελφοί, γιατί θα έρθουν μεγάλες ευλογίες και να είμαστε κι εμείς να τις απολαύσουμε, αδελφοί. Να τα δούμε, να τα ζήσουμε και να δοξάσουμε όλοι μαζί τον Κύριο. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αμήν.